Κύριε Ζούρο, βρεθήκαμε στο επίκεντρο όλε τι προηγούμενε ημέρε με του σεισμού που ζήσαμε όλοι μα. και δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε τον πλέον ειδικό για να μιλήσουμε για αυτό το φαινόμενο που ζήσαμε. Πέρασε καταρχά. Μπορούμε να ηρεμήσουμε τώρα, ή ακόμη. Είναι ακόμη νωρί για να έχουμε μια οριστική εκτίμηση του φαινομένου και σήμερα γίναν κάποιες μικρότερες βέβαια σεισμικές δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Λέσβου mm -hmm. ε, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μία φάση ε, φθήνουσας πορείας η οποία θα ολοκληρωθεί σχετικά σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Αν μιλούσαμε για το ρήγμα της Αγίας Παρασκευής, τι θα συνέβαινε? Ε, από την πρώτη στιγμή που έγινε, η, ε, εκδηλώθηκε ο σεισμός ε, το Σάββατο το πρωί ε, και με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έδωσαν οι σεισμογράφοι ε, βρεθήκαμε στην περιοχή και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε ποια είναι, ε, ποιες είναι οι περιοχές ε, απ τις, οι οποίες μας έδωσαν το σεισμό. Ξέρετε είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια το ρήγμα το οποίο μας δίνει κάθε φορά το σεισμό, ειδικά σε τόσο σχετικά μικρού μεγέθους σεισμούς που δεν αφήνουν επιφανειακά, εύκολα επιφανειακά ίχνη. Ε, από την πρώτη στιγμή λοιπόν φάνηκε ότι το ρήγμα το οποίο έχει ενεργοποιηθεί βρίσκεται δυτικότερα του ρήγματο της Αγία Παρασκευή. Και αυτό φυσικά ήταν ένα πολύ ευτυχέ γεγονό, γιατί ε, γνωρίζουμε ότι η ρηξηγενή ζώνη τη Αγία Παρασκευή που συνδέεται με το μεγάλο σεισμό του 1867 ε, έχει το δυναμικό να μα δώσει πολύ ισχυρό σεισμό. Σε αυτή την περίπτωση προφανώς η ανησυχία θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ε, πολλές φορές όταν κοιτάμε τα επίκεντρα μόνο ε, και σε τόσο σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι λογικό να υπάρχει ειδικά για τις πρώτες ώρες να υπάρχει μια ανησυχία μήπως και ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη ρεξιγενή ζώνη και χρειάζεται αρκετή προσοχή και χαρτογράφηση των στοιχείων mm -hmm. των επιφανειακών προκειμένου να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Ε, όμως ε, κατά την άποψή μου ε, η οποία φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα, άλλωστε και όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι μίλησαν δέχονται ότι στο ρηξιγενή ιστό της περιοχής του λεπετίμνου δυτικότερα της περιοχής της Αγίας Παρασκευής εκεί άλλωστε βρίσκονται και όλα τα επίκεντρα της ακολουθίας η οποία συνεχίζεται και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος ο οποίος θα μπορούσε να υπάρχει αν είχε πραγματικά ενεργοποιηθεί η σε αυτή ζώνη η οποία έχει το δυναμικό να μας δώσει πολύ ισχυρό σεισμό. Όταν λέτε για πολύ ισχυρό σεισμό γιατί συζητάμε. Πάνω από έξι. Πάνω από έξι και από εκεί και πέρα δεν, δεν υπάρχει εύκολα ε, πρόβλεψη για το, το πού θα μπορούσε να, να πάει. Η Λέσβος βρίσκεται πολύ κοντά άλλωστε και στο μεγάλο ρήγμα της Ανατολίας. Βόρειας Ανατολίας το οποίο διέρχεται βόρεια της Λέσβου από τον κόλπο του Αδραμητίου και είναι μια άλλη ρηξιγενή ζώνη η οποία επίσης έχει δώσει ιστορικά πολλούς και ισχυρούς σεισμούς. Μπορούσε από, τις πρώτες, από την πρώτη μέρα να ξεκαθαριστεί αυτό μέσα σε λίγες ώρες ότι δεν βρίσκεται σε αυτή την περιοχή το επίκεντρο του σεισμού, ότι δεν συνδέεται με το ρήγμα. Κοιτάξτε, ε, είναι ζήτημα ε, να δούμε τα στοιχεία στο ύπεθρο τα οποία είχαμε και προφανώς να εκτιμήσουμε και με βάση τα σεισμολογικά στοιχεία τα οποία μας δίνουν ε, οι σεισμογράφοι. Mm. Ε, όσο περισσότερα στοιχεία έχουμε, όσο εξελίσσεται αυτή η ακολουθία, τόσο πιο πολύ ε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Γιατί όταν έχω μόνο ένα, δύο, τρεις δονήσεις, τα επίκεντρα μπορεί να έχουν μια κατανομή στο χώρο η οποία να μην είναι σαφής όσο προχωρούσαν οι ώρες και mm. είχαμε μια καλύτερη κατανομή και εικόνα αυτών των mm -hmm. επικέντρων τόσο πιο σίγουροι ήμασταν για το αποτέλεσμα και γι' αυτό το λόγο ήδη από το Σάββατο δηλώσαμε ότι ε, δεν πρόκειται για το ρήγμα της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται δυτικότερα η συγκεκριμένη ακολουθία mm -hmm. και από ό,τι φαίνεται ε, η Εκτίμηση αυτή δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε. Ε, όταν έγινε ο τρίτο σεισμό τη Δευτέρα, εσεί δηλώσατε σε εμά ότι ήταν κάτι που το περιμένατε, που θα έπρεπε να συμβεί. Δεν σα ανησύχησε όμω λίγο με την έννοια ότι είχαμε μπει σε μια διαδικασία να θεωρούμε ότι πέρασε και αυτό και ήρθε πάλι μια δόνηση ανάλογη με τι πρώτε. Να σα απαντήσω. Είναι πρέπει, σε, σε όλου του μεγάλου σεισμού. Έχουμε έναν ισχυρό μετασυσμό, ο οποίο δεν ερχόταν. Δηλαδή, δεν έγινε ο δεύτερο περισσότερο, το Σάββατο. Περισσότερο σα είπα, δεν, δεν, ήταν, ήταν αμέσω μετά, ήταν πάρα πολύ κοντά στον mm -hmm. κύριο σεισμό. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο ισχυρό μετασυσμό που περιμέναμε για την εκτόνωση τη ενέργεια που έχει συσσωρευτεί στην περιοχή. Ε, την Κυριακή υπήρχε μάλλον μια ησυχία. Μια ησυχία η οποία ήταν περισσότερο ανησυχητική για μας τους επιστήμονες από την, ε, συχνότητα σεισμών γιατί θα βλέπαμε ότι αυτή τη στιγμή αυτή η ησυχία ενδεχομένω να έκρυβε κάτι mm. και ήρθε ο, την επόμενη μέρα ο σεισμός ο τρίτος στην σειρά τον οποίον μερικά λεπτά μετά σχεδόν ένα τέταρτο μετά είχα εκτιμήσει ότι πρόκειται για τον ισχυρό μετασυσμό που περιμέναμε ε, και ότι η ακολουθία θα εκτονωθεί, θα, θα, θα συνεχιστεί και τελικά θα εκτονωθεί. Ε, μέχρι στιγμής αυτό φαίνεται να συμβαίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνουν ε, και άλλοι ισχυροί μετασυσμοί, ε, έτσι αλλιώς όλες οι δονήσεις οι οποίες είναι κάτω από πέντε μέγεθος δεν, θεωρώ, δεν, δεν μπορούμε να τι χαρακτηρίσουμε ισχυρέ. Ε, είναι ασθενή σεισμική δόνηση όταν είναι κάτω από πέντε Richter, mm -hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συγκρινόμενοι με τον κύριο σεισμό, ο οποίο ήταν 4,9, εκτιμούμε ότι αυτή ήταν ένας ισχυρό ε, μετασυσμό σε σχέση με τον κύριο σεισμό που τον mm -hmm. προκάλεσε. Όλα αυτά τα στοιχεία ε, είναι σημαντικά και βοηθούν. Το ίδιο βοηθάει και η γνώση της κατανομής των επικέντρων. Ξέρετε παρακολουθούμε συνεχώς ε, τους σεισμογράφους οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στη Λέσβο και πρέπει να σας πω ότι είμαστε τυχεροί γιατί ενώ μέχρι, την, μέχρι τις αρχές του 2000 υπήρχε μόνο ένας ε, σεισμολογικό σταθμός στη Λέσβο αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο. Ο ένας στην Αγία Παρασκευή ο οποίος βρίσκεται κοντύτερα στη ζώνη ε, την, mm -hmm. της διάρρηξης και ο άλλος ο οποίος βρίσκεται στο σύγχρονο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ένας μόνιμος σταθμός ο οποίος βοηθάει εκατέρωθεν στις δύο πλευρές δηλαδή του ρήγματος να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κίνησης και να έχουμε πολύ πιο ακριβή ε, δεδομένα. Μάλιστα ε, προχτές ε, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εγκατέστησε και άλλους δύο Φορητού σεισμογράφου στο νησί έτσι ώστε να γίνεται ακόμα καλύτερα η παρακολούθηση τη mm -hmm. σεισμική ακολουθία. Αυτό ακολουθίας. είχε γίνει και το 2017, που σημαίνει ότι τώρα που υπάρχει σεισμική δραστηριότητα θα του πάρουν πίσω μετά. Έτσι. Αυτοί είναι φορητοί σεισμογράφοι. Έχουν εγκατασταθεί προκειμένου να, παρακ... να παρατηρούμε την εξέλιξη τη ακολουθία. Πάλι, όπω πολύ σωστά λέτε, το 2017 μετά, την... μετά το σεισμό τη Βρύσα mm -hmm. είχαμε την εγκατάσταση. Ε, επίσης φορητών σεισμογράφων στο νησί για να έχουμε ακόμα καλύτερη παρακολούθηση του φαινομένου. Mm -hmm. Η παρακολούθηση της σεισμικότητας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ε, απαιτεί μια συντονισμένη επιστημονική προσπάθεια και τη συνεργασία των επιστημόνων. Πρέπει να σας πω ότι εμεί είμαστε σε επαφή με τις, και με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και με το ε, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη εκτίμηση της κατάσταση. Προφανώς βοηθάει το γεγονός ότι βρισκόμαστε επί τόπου δηλαδή, Εσείς βρισκόμαστε από την πρώτη μέρα ε, α, Ακριβώς και έχουμε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε στοιχεία τα οποία δεν είναι εύκολα να μεταφερθούν πέρα δηλαδή από τα επίκεντρα των σεισμών mm -hmm και την παρακολούθηση που γίνεται από τους σεισμογράφους και η μελέτη των ενεργών ρηγμάτων της περιοχής έχει να συμβάλει πάρα πολύ στην κατανόηση της εξέλιξης του φαινομένου. Αυτό που ακούσαμε πάρα πολύ ήταν από τους κατοίκους το βουητό που άκουγαν κάτω από τη γη αυτές τις μέρες όταν συνέβηναν με τα και γινόταν πολύ και εκείνοι ήταν σε θέση να ακούνε αυτό το θόρυβο που σίγουρα τους ανησυχούσε. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει κάθε φορά που όταν έχουμε το επίκεντρο πάνω στη στεριά. Εξαρτάται από την γεωλογική δομή της περιοχής, από το είδος των πετρωμάτων, από την, τον τρόπο θράψης των πετρωμάτων. πετρωμάτων και είναι από τη μετάδοση ε, της ενέργειας, της κυματική ενέργειας η οποία απελευθερώνεται και φτάνει με τη μορφή ήχου. Ο ήχος, παρόλο που φοβίζει, τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα ούτε ε, πρόκειται να δημιουργήσει ποτέ είναι ο ίδιος ο σεισμός η κίνησή του η οποία μπορεί να προξενήσει βλάβες στις ε, κατασκευές αλλά για την εκτίμηση των βλαβών στα κτίρια αρμόδιοι είναι οι μηχανικοί τα αρμόδια κλιμάκια mm -hmm. τα οποία ήρθαν στο νησί από την πρώτη στιγμή και ε, κάνουν ένα, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να οριοθετήσουν τις βλάβες στα κτίρια τα οποία ε, βρίσκονται στην πλειώση στην περιοχή στην mm -hmm. περιοχή που κουνήθηκε περισσότερο δηλαδή ε, ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή το γνωρίζουμε ε, έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς είναι σημαντικό το ότι έχουμε τη δυνατότητα να τους παρατηρούμε να τους μελετάμε όπως λέτε και εσεί, με, με τι δυνατότητε που υπάρχουν και το επιστημικό προσωπικό το πιο σημαντικό είναι όμω η δυνατότητα εκπαίδευση. Και σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεν ξέρω αν έχει, γίνει, αν έχει περάσει η σημασία του ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η σεισμική τράπεζα που βάζει τον κόσμο να ζήσει την εμπειρία ενό σεισμού και να γνωρίζει πώς ακριβώς πρέπει να αντιδράσει πάνω σε μια στιγμή που δεν συμβαίνει συχνά και δεν παίρνουμε πάντοτε τα σωστά μέτρα. Ε, κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ βασικό να είμαστε εξοικειωμένοι να υπάρχουν ασκήσεις γύρω από το σεισμικό κίνδυνο και για το λόγο αυτό ε, α, εδώ και πολλά χρόνια το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έχει φροντίσει να έχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους σεισμούς. Θέλω να σας θυμίσω την εμπειρία του 2017. Ε, τότε όταν υπήρχε μια έντονη ε, δραστηριότητα στην απέναντι ακτή, βόρεια από το Μόλιβο, ε, για πολλούς μήνες, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο του 2017, τον mm -hmm. Μάρτιο του 2017 όταν και έληξε η συγκεκριμένη ε, σεισμική ακολουθία υπήρχε μια έντονη ανησυχία στο νησί χωρίς να έχουμε κάποιο σεισμό ο οποίος ε, να βρίσκονται τα επίκεντρά του πάνω στο νησί. Παρ' όλα αυτά ε, επειδή υπήρχε έντονη ανησυχία στον κόσμο Είχαμε διοργανώσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα σε συνεργασία με τι τοπικέ αρχέ και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση και τι δύο διευθύνσει, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νησιού, για την εκπαίδευση των σχολείων. Αυτό το πρόγραμμα ε, συνεχίζει να υπάρχει και ειδικά το προσεχέ διάστημα, πάλι σε συνεργασία με τι αρχέ mm -hmm. τη εκπαίδευση και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση, ε, καλούμε τα σχολεία να έρθουν ε, έτσι ώστε να κάνουμε αυτό το επικαιροποιημένο mm -hmm. πρόγραμμα και με βάση τα καινούργια στοιχεία τα οποία υπάρχουν και η ύπαρξη της σεισμικής δράματος η οποία προσωμιώνει ισχυρού σεισμούς βοηθάει τα παιδιά να γνωρίζουν τι πρέπει ποια είναι τα μέτρα προστασίας, τι πρέπει να κάνουμε και κυρίως να εξοικειωθούν, δηλαδή να μην πανικοβληθούν. Είναι γεγονός ότι ο σεισμός προκαλεί μια αναστάτωση και όχι μόνο μια αναστάτωση και ένα πανικό. πανικό, πανικό. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει ε, ένα σεισμό μπορεί τη στιγμή εκείνη να τα χάσουν και αυτό που φυσιολογικά θα έκαναν να μην μπορέσουν να το κάνουν. Αν έχουν ζήσει όμως, αν έχουν εξοικειωθεί με την κίνηση του σεισμού mm -hmm. και μάθουν με ασφάλεια να ακολουθούν οδηγίες ε, νομίζω ότι αυτό να είναι σωτήριο και αποδείχθηκε βέβαια και στην περίπτωση της βρύσας πόσο σημαντικό ήταν αυτό για τα παιδιά του σχολείου που ε, σώθηκαν ε, πραγματικά; ε, είχαν, είχαν την εμπειρία και έτσι ήξεραν πώς να συμπεριφερθούν. Αυτό είναι το, το ζητούμενο να μάθουμε πώς μπορούμε να συμπεριφερθούμε σε περίπτωση σεισμού. Ο πανικός δεν βοηθάει. Ούτε είναι δυνατόν οι πολίτες να γίνουν σεισμολόγοι ή ειδικοί γεωλόγοι σε σχέση με τους σεισμούς. Πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας, πρέπει να ακολουθούμε τα συντεταγμένα όργανα, να προσέχουμε τι λέμε και να φροντίζουμε αν διαπιστώσουμε το στο σπίτι μας υπάρχουν κάποιες ρογμές ή υπάρχει οτιδήποτε, να είμαστε πιο επιφυλακτικοί, να μην, να μην το παίρνουμε αψήφιστα. Αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επιφυσυχάζουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι για να τον αντιμετωπίσουμε.